η ψυχή των αμαρτωλών ανθρώπων όταν βρεθεί μετά το χωρισμό της από το σώμα εις την φυλακή αυτή τη φοβερά του Άδου. Εκεί λέει ο Άγιος Νικόδημος έχει μια αφόρητη λύπη, γιατί θυμάται όλες τις αμαρτίες της. Θυμάται όλα τα κακά που έκανε και ακόμα και τις καλές πράξεις που τις έκανε όμως με κακό κίνητρο. Θυμάται πόσο δούλεψε με προθυμία στο κακό και αναστενάζει και λέγει αυτό το του Δαβίδ «Εανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, οσύ φορτίον βαρύ ευαρύθησαν επ' εμέ». Και με πόση επιθυμία θέλει αυτή η ψυχή να γυρίσει πίσω στην παρούσα ζωή, μπορεί ο καθένας να το φανταστεί. Θέλει να γυρίσει πίσω σε αυτόν τον κόσμο για να κλαίει το υπόλοιπο της ζωής του ο άνθρωπος, προσπαθώντας να αποπλύνει με δάκρυα τις ακαθαρσίες των αμαρτιών του, τις οποίες τις έχει ως ένδυμα. Γιατί όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, ο άνθρωπος φοράει τα έργα του ως ένδυμα. Και αν είναι καλά έργα, το ένδυμά του είναι φωτεινό, καθαρό. Αν είναι όμως κακά έργα, το ένδυμά του είναι ρυπαρό, βρωμερό και τρισάθλιο. Είναι φοβερή η μερική αυτή κόλαση που υφίστανται οι ψυχές που πηγαίνουν στον Άδη λόγω της αμετανόητης ζωής τους εδώ. Λόγω της αμετανόητης ζωής που έδειξαν οι άνθρωποι, οι ψυχές τους υφίστανται αυτή τη μερική κόλαση. Και στην 10η μελέτη του στα πνευματικά γυμνάσματα ο Άγιος ασχολείται ακριβώς με αυτό το θέμα, με αυτή τη μερική κόλαση που λαμβάνουν οι ψυχές των αμετανόητων ανθρώπων λόγω της φοβερότητος, της αθλειότητος, της βρωμερότητος αυτής της καταθλιπτικής φυλακής, λόγω της λύπης επίσης που έχουν οι αμαρτωλοί εξαιτίας των αμαρτιών και των παθών και λόγω του φόβου που έχουν για αυτά που τους περιμένουν στο μέλλον, δηλαδή για την αιώνια καταδίκη. Και λέγει ο Άγιος ότι ακούγοντας όλα αυτά, εσύ αδελφέ μου, και μελετώντας όλα αυτά, προφανώς φοβάσαι. Αλλά αν το φοβάσαι, γιατί δεν πολιτεύεσαι σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου, για να μην πάθεις κι εσύ αυτά που έχουν ήδη πάθει αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν αμετανόητα εδώ. Γιατί αφήνεις τη διάνοια, γιατί αφήνεις τη φαντασία σου, γιατί γλυκαίνεσαι εις τους αισχρούς και πονηρούς λογισμούς και δεν αγωνίζεσαι να τυπώνεις πάντοτε το νου σου με πνευματικά και θεία νοήματα. Γιατί δεν πολιτεύεσαι κατά τα συντολά του Κυρίου. Δεν ξέβρεις ότι ο νους βάφεται από τα νοήματα, από τους λογισμούς όπου νοεί, όπως λέγει ο Όσιος Πέτρος, ο Δαμασκηνός. Και αν μεν τα νοήματα του νου είναι θεία, γίνεται και ο νους θείος. Αν όμως είναι σαρκικά τα νοήματα και υλικά, και ο νους γίνεται και αυτός σαρκικός και υλικός. Γιατί αφήνεις την κλίση και την όρεξη της καρδίας σου και της επιθυμίας σου να ωρεύονται, γιατί αφήνεις την καρδιά σου να επιθυμεί τα πάθη και τις αμαρτίες και δεν τη βιάζεις να επιθυμεί τις αρετές και τα ουράνια πράγματα. Δεν γνωρίζεις πως αν η καρδία μας ωρέγεται τα άλογα πάθη γίνεται παρόμοια και αυτή με τα άλογα ζώα. Ενώ αν αγαπάς τις αρετές γίνεται σε όμοιος με τους αγγέλους. Με τι θες να μοιάζεις, με τα άλογα ζώα ή με τους αγγέλους? Τι μεγάλη τυφλότητα είναι αυτή η δική σου, πόσο τυφλός είσαι. Να γνωρίζεις πως μόνο τα καλά έργα έχουν τότε να σε βοηθήσουν
Και εσύ ξοδεύεις τη ζωή σου στο να φορτώνεσαι με αμαρτίες. Ενώ γνωρίζεις πως είναι χαρακτηριστικό του χριστιανού ιδίωμα, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, το να καθαρίζεται από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος με το αίμα του Ιησού Χριστού, το να επιτελεί αγιοσύνη εν φόβο Θεού και αγάπη του Χριστού, το να μην έχει κανένα σπήλο ή ρητίδα στην ψυχή, αλλά είναι, να είναι άγιος και άμαμος. Και εσύ κάμεις όλα τα αντίθετα των αδειολατρών, τα των απίστων και μολύνεσαι κάθε μέρα από ακαθαρσίες σαρκικές και ψυχικές και συγκεντρώνεις στην ψυχή σου κάθε βρωμιά και κάθε μολυσμό και είσαι όλος άναγνος και λεπρωμένος από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Ενώ γνωρίζεις πως στην Βασιλεία του Θεού δεν έχουν τόπο οι πόρνοι και οι ακάθαρτοι και οι φαρμακοί, αυτοί που ασχολούνται με μαγείες και κάθε άλλος που αγαπά το ψεύδος, όπως λέγει στην Αποκάλυψη, έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι δολολάτρε και πάσο φιλών και ποιών ψεύδος. Και με τη λέξη κίνες οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύοντας, λέγουν ότι υπονοεί το Πνεύμα του Άγιου τους διαστραμμένους, τους ανομάλους, ομοφιλοφίλους, τους κυλιόμενους σαν τους σκύλους εις τις σαρκικές αμαρτίες. Και φαρμακοί είναι όσοι ασχολούνται με τις μαγείες, τα ποικίλα είδη των μαγιών, της μαγείας. Και έξω όλοι αυτοί λοιπόν, λέει το Πνεύμα του Άγιου, από τη Βασιλεία του Θεού, όπως και οι πόρνοι και οι φωνείς, οι φωνιάδες και οι δολολάτρες και καθένας που αγαπάει και ποιεί το ψεύδος και ζει ψεύτικα και υποκριτικά. Και μόνο εισέρχονται εις την Βασιλεία του Θεού οι ποιούντες τας εντολάς του Κυρίου, όπως λέει πάλι στην Αποκάλυψη. Μακάρι οι ποιούντες τας εντολάς αυτού, ή να έστε η εξουσία αυτών επί το ξύλον της ζωής και της πυλώσιν εις έλθωσιν εις την πόλη. Μακάρι είναι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Θεού και έχουν την εξουσία και τη δυνατότητα να απολαμβάνουν του ξύλου της ζωής, του δέντρου της ζωής, που δεν είναι άλλο παρά ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και έτσι δια των πυλών να εισέλθουν εις την πόλη, εις την Άνω Ιερουσαλήμ. Και εσύ, ενώ τα γνωρίζεις όλα αυτά, θέλεις να μιμήσει τους κίνες και τους φαρμακούς και τους πόρνους και τους φωνείς και τους ειδωλολάτρες, κάνοντας τις ίδιες με αυτούς αμαρτίες. Και δεν θέλεις να μιμήσει τους δεύτερους που ποιούν τις εντολές του Θεού με τα καλά έργα, ό,τι φλότης παράξενη. Και ποιος άλλος είναι πιο τυφλός από σένα, αγαπητέ? Τις τυφλός, λέγει ο προφήτης Ισαΐας, αλλά οι παιδες μου, ποιος είναι τυφλός, λέγει ο Θεός για τον προφήτου Ισαΐου, παρά τα παιδιά μου. Και τυφλώθησαν οι δούλοι του Θεού και έγιναν τυφλοί οι δούλοι του Θεού, αυτοί που θα έπρεπε να βλέπουν καθαρότερα από όλους. Γνωρίζω ότι ο Νάας εκείνος, ο Αμανίτης, ή θέλησε να βγάλει μόνο το δεξί οφθαλμό των Ιαβητών Ιουδαίων, λέγει στο πρώτο βιβλίο των Βασιλειών, «Εν ταύτη διαθήσω με διαθήκην ημίν, εν το εξορίξε ημών πάντα οφθαλμό δεξιών». Με αυτόν τον τρόπο θα κάνω συμφωνία μαζί σας, με το να εξορίξω, να βγάλω από τον καθένα από εσάς το δεξιό οφθαλμό του. Αλλά εσένα, αδελφέ μου, φαίνεται ότι σου έβγαλε ο νοητός Νάας, ο διάβολος, όχι μόνο τον ένα, αλλά και τους δύο οφθαλμούς και σε έκανε τελείως τυφλό. Άνοιξε λοιπόν, αγαπητέ, τα μάτια της ψυχής σου για να δεις πώς θα γλιτώσεις από εκείνη την απαρηγόρητη λύπη της φοβερής φυλακής του Άδου και θα επιτύχεις την εν ουρανής χαρά των δικαίων. Μόλυνες τον καθαρό χιτώνα της ψυχής σου με διάφορες ακαθαρσίες. Να, έχεις έτοιμο πρώτα απ' όλα το λουτρό της Θείας Εξομολογήσεως.
και αποφάσισε να πηγαίνεις και να λούζεσαι σε αυτό συνεχώς. Έχεις και δεύτερο λουτρό, τα δάκρυα, με τα οποία αποπλύνεται, ξεπλένεται κάθε μολυσμός της ψυχής. Λούσω καθεκά στη νύχτα την κλίνη μου. Εν δάκρυσή μου τη στρωμή μου βρέξω, λέει ο ψαλμωδός στον έκτο ψαλμό. Κάθε μέρα θα λούσω με τα δάκρυά μου το κρεβάτι μου και τη στρωμή μου με τα δάκρυά μου θα τη βρέξω. Έχεις και τρίτο λουτρό, τους ιδρώτες και τους κόπους του σώματος, με τους οποίους γίνεται άφεση των αμαρτιών από τον Κύριο. Όπως λέει πάλι στον 24ο ψαλμό, είδε την ταπεινωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσας τις αμαρτίες μου. Δες, Κύριε, την ταπεινωσή μου και τον κόπο μου, τους ιδρώτες μου, τους σωματικούς μου κόπους και την κακοπάθεια τη σωματική και συγχώρησε όλες τις αμαρτίες μου. Έχεις και τέταρτο λουτρό, τέταρτο τρόπο για να ξεπλύνεις τις αμαρτίες σου. Ποιο? Την με ευχαριστία υπομονή όλων των ακούσιων πειρασμών και θλίψεων, οι οποίες σου συμβαίνουν είτε από τον διάβολο, είτε από τους ανθρώπους, είτε από την διεφθαρμένη φύση σου. Διότι και με την υπομονή αυτών, των πειρασμών και των θλίψεων, λαμβάνεις συγχώρηση των αμαρτιών σου, όπως λέγει η Αγία Συγκλητική. Πάσης ακουσίου θλίψεως, αναλογίζω την έκβαση και ευρύσεις εν αυτή αμαρτίας ανέρεση. Σε κάθε ακούσια θλίψη που έχεις, να σκέφτεσαι το αποτέλεσμα και θα βρεις ότι δεν είναι άλλο παρά η ανέρεση, η αφαίρεση της αμαρτίας. Με αυτά τα λουτρά, δηλαδή με το λουτρό της εξομολόγησης, με το λουτρό των δακρύων, με το λουτρό των ιδρώτων και των σωματικών κόπων και με το λουτρό της υπομονής, των πειρασμών, των ακούσιων πειρασμών και θλίψεων, με ευχαριστία, ξεπλένονται και λευκαίνονται τα ημάτια και γίνονται άξια για τον ουράνιο γάμο. Επειδή όποιος έχει λερωμένα ρούχα, δεν μπορεί να μπει στη χαρά εκείνη του γάμου. Αλλά ούτε μπορούν να μπουν σε αυτόν όσοι είναι ασθενείς ή τυφλοί ή χολή ή τέλος πάντων με οποιοδήποτε τρόπο λερωμένη, έστω και μερικός. Επειδή η βασιλεία των ουρανών είναι νοσοκομείο, δεν μπορεί να γίνει νοσοκομείο, αλλά μπαίνουν σε αυτό οι υγιείς. Το νοσοκομείο είναι η Εκκλησία και οφείλεις εδώ όσο ζεις αυτή τη ζωή να εισέλθεις και να παραμείνεις από το νοσοκομείο και να αξιοποιήσεις τα φάρμακα που σου προσφέρει ο Μέγας Ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, έτσι ώστε γινόμενος υγιής να μπορέσεις να μπεις εις την Βασιλεία του Θεού. Και έχει μια υποσημείωση ο Άγιος μιλώντας για τα τέσσερα λουτρά και λέγει: επειδή δια του υγρού του σώματος, δηλαδή της εμπαθούς και ενιδών ουρεύσεως του σπέρματος, το σώμα μαζί και η ψυχή μολύνεται, πάλι με τα υγρά του ιδίου σώματος, αυτό το σώμα μαζί με την ψυχή καθαρίζεται. Και πρώτον μεν υγρών είναι το αίμα, το οποίο σε καιρό ανάγκης, όταν υπάρχει διωγμός, χύνεται χάρη της πίστεως και γίνεται λουτρό και βάφτισμα της ψυχής και του σώματος. Και έχουμε λοιπόν μάρτυρες που βαφτίστηκαν μέσα στο αίμα τους και έτσι καθαρίστηκαν από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος και λούστηκαν από κάθε αμαρτία και μπήκαν στη Βασιλεία του Θεού. Διαμέσου αυτού του υγρού, του πρώτου υγρού που είναι το αίμα, δεύτερο υγρό καθαρτικό του σώματος είναι τα δάκρυα, εκ του αίματος εξατμιζόμενα. Γι' αυτό και ο Ιερός Αυγουστίνος τα ονομάζει
υδρότα της καρδίας. Τρίτο υγρό είναι οι υδρότες του σώματος όλου από τους κόπους και τους μόχθους. Όποιος λοιπόν δεν μπορεί να χύσει αίμα για να καθαριστεί, πρέπει να χύνει τουλάχιστον δάκρυα. Και αν δεν μπορεί να χύσει και δάκρυα, τουλάχιστον πρέπει να χύνει υδρότες για τις αμαρτίες του και για την αρετή. Και έτσι ο άνθρωπος καθαρίζεται. Και έτσι αποκτά ένδυμα γάμου. Όσοι αποθάνουν και δεν έχουν καθαριστεί και έχουν ακόμα ελλείψεις και έχουν ακόμα ακαθαρσίες και δεν είναι υγιείς και τέλειοι σε όλα τα μέλη της ψυχής, κατεβαίνουν στον Άδη και δεν ανέρχονται στους ουρανούς, όπως λέγει στο δεύτερο βασιλιόν, τυφλοί και χολοί, ούκ εισελεύσονται εις τον οίκον Κυρίου. Να ντραπείς λοιπόν, γιατί πολλές φορές έγινες άξιος με τις αμαρτίες σου, να δοκιμάσεις την απαρηγόρητο λύπη εκείνης της φοβερής φυλακής. Ευχαρίστησε τον Κύριο που σου έδωσε καιρό για να ξετηθείς τον χιτώνα της αμαρτίας με μια τέλεια και συντετριμένη μετάνοια και να ντυθείς τα ημάτια της σωτηρίας και έτσι να αξιωθείς της ουρανίου χαράς. Και επειδή αυτός ο ίδιος, ο Κύριος, σε συμβουλεύει και σου λέει ότι μπορώ να σου πουλήσω τέτοια καθαρά ημάτια με την τιμή των καλών έργων. Γι' αυτό λοιπόν παρακάλεσέ τον από καρδιάς να σε δυναμώσει με τη χάρη του για να μπορέσεις να τα εξαγοράσεις αυτά τα καθαρά ημάτια από αυτόν με την εργασία των εντολών του, για να μην βρεθείς γυμνός στην ημέρα εκείνη. Συμβουλεύω εσύ, λέει στην Αποκάλυψη στο τρίτο κεφάλαιο, αγοράσε παρέ μου ημάτια λευκά ή να περιβάλλει, να αγοράσει από μένα λευκά ημάτια για να τα αφορέσεις και μη φανερωθεί η αισχύνη της γυμνότητός σου και να μην φανερωθεί η ντροπή της γυμνότητός σου. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν έχεις καθαρά ρούχα, δεν είσαι ντυμένος με το ένδυμα που απαιτείται για να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ας αγωνιστούμε λοιπόν όσο καιρός μας έχει απομείνει, ώστε να πλύνουμε τα ημάτια μας, να καθαριστούμε είτε με την εξομολόγηση, οπωσδήποτε χρησιμοποιώντας το μυστήριο αυτό, αλλά συνάμα και με τα δάκρυά μας και με τους υδρότες και τους κόπους, χάρη της αρετής και με την υπομονή των ακούσεων θλίψεων, για να καθαριστούμε και να φωτιστούμε και να θεωθούμε και να ενωθούμε με τον Κύριο για να αξιωθούμε και τις ουράνιες βασιλείες Του. Το δεύτερο ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.